Με πλακάτ λοιπόν, πανό και συνθήματα συγκεντρώθηκαν οι πυρόπληκτοι από το Μάτι και την Κινέτα έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια στι 11 σήμερα το πρωί με σκοπό να διαμαρτυρηθούν, να εκφράσουν την οργή του, καθώ δέκα μήνε μετά τη μαύρη Δευτέρα τη 23η Ιουλίου ακόμη δεν έχουν εξασφαλίσει την έκδοση αδειών για να χτιστούν τα σπίτια του. Πολλοί από αυτού, όπω μα λένε, μένουν ακόμη στι κατασκηνώσει του στρατού. Οι πυρόπληκτοι λοιπόν διαμαρτύρονται για τι καθυστερήσει στην αποκατάσταση. Των ζημιών, ζητούν απονομή δικαιοσύνη, διαβίου εξασφάλιση των εγκαυματιών και ανοικοδόμηση των περιοχών που έχουν πληγεί. Με κεντρικό σύνθημα ε, είμαστε καμένοι και εγκαταλελειμμένοι. Κατερίνα, να σε ρωτήσω, δεν ε, είχαν κάποια συνάντηση με εκπρόσωπο του Υπουργείου, γιατί υπήρχαν πληροφορίε ότι μπορούν να δουν τον κύριο Φάμελο, τον αναπληρωτή Υπουργό. Ο, καταθέτουν ψήφισμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Αναμένεται να συναντηθούν με τον αναπληρωτή Υπουργό. Μάλιστα. Ε, Εν η τροπολογία που λύνει το θέμα για τι οικοδομικέ άδειε για του κατοίκου στο Μάτι αλλά και σε άλλε πυρόπληκτε περιοχέ τη Αττικής και τη Πελοποννήσου ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή. Ε, μεταξύ άλλων προβλέπεται η πάυση καταβολής προστήμων, η αναστολή επιβολής κυρώσεων, η απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης περί μη υπαγωγής της έκτασης της διατάξης δασικής νομοθεσίας. Δηλαδή η τροπολογία που αφορά ρυθμίσεις για την ταχύτερη ανάπλαση των πληγέντων, των πυρόπληκτων περιοχών και την επιτάχυνση διαδικασιών ανακατασκευής των πληγέντων κτισμάτων. Μάλιστα, Κατερίνα